μάθουμε αν έχει γίνει λόγος για κάποιο συμβούλιο νεολαίας, το οποίο θα παίρνουν μέρος οι νέοι σε αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες προφανώς θα επηρεάζουν και την εμπειρία του Δήμου και και πολύ τα παιδιά τα οποία αυτοκολλούν σε αυτό το λόγο. Γέννησε διαβούλευση και μπορούν οι πολίτες να έρθουν και οι φορείς να εκφράσουν τη γνώμη τους. Τώρα, όσον αφορά για θέματα νεολαίας, από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάποιο συμβούλιο. Ναι, εγώ εννοούσα αν... Μια συνεργασία και πολύ σημαντική ερώτηση και πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, να πώς μας δίνεται μια αφορμή. Θα ήταν η δεύτερη μας συζήτηση στις επόμενες επαφές που θα είχαμε, να του θέσω αυτό το θέμα τον κύριο Μακαρούν και στον κύριο Δήμαρχο και να μιλήσουμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα συμβούλιο νέων και να το στηρίξουμε και εμείς ως Eurodesk και Περοπονήσου. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, το Eurodesk σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου, το Δήμο Τρίπολης και τη Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάσιμης Εκπαίδευσης διοργανώνει δράσεις που έχουν ως στόχο να ενημερωθούν οι μαθητές για ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων με την ονομασία Time to Move. Χθες μετήχαν στο κυνήγι του Θησαυρού οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου και της πρώτης λυκείου και σήμερα εδώ έχουμε στο Μαλιαροπούλιο τους μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου. Θα μιλήσουν με εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης να προβληματιστούν σχετικά με προγράμματα που ενδεχομένως υλοποιεί ο Δήμος στην πόλη μας. Εγώ πληροφοριακά να σας πω ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια ο Δήμος έχει βάλει πολλές προτάσεις, έχουν εγκριθεί κάποιες προτάσεις όπως μετέχει στο δίκτυο ευφυών πόλεων της Ευρώπης και μάλιστα είναι ένας δήμος από τους μικρότερους. Επίσης υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο πάλι έχει εγκριθεί που έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου μας, το οποίο θα γίνει σε ένα εικονικό ψηφιακό περιβάλλον σε συνοδεία ηλεκτρονικής μουσικής. Ευχαριστούμε και την κυρία Τζανή, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος, η οποία ξέρει και περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας ενημερώσει. Κυρία Τζανή. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και τον Δήμο. Είμαι, όπως είπαμε και χθες, από το Eurodesk, συνεργάτης εδώ στην Πελοπόννησο. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτή τη διήμερη εκδήλωση, το Time to Move, που γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτή η δράση μέσω του Eurodesk, να πληροφορήσουμε τους νέους στα προγράμματα που υπάρχουν για εκπαίδευση, κατάρτιση και να μπορέσουν τα παιδιά όχι μόνο να επισκεφτούν άλλες χώρες, αλλά και να σπουδάσουν ή να βρουν κάποιο φορέα και να εργαστούν. Αυτές λοιπόν όλες οι πληροφορίες μέσω του Eurodesk είναι λοιπόν το δίκτυο το οποίο δίνει την πληροφορία να φτάσει εκεί. Άλλωστε και το σήμα του Eurodesk είναι στηρίζουμε τη νέα γενιά και όποια είναι η ερώτηση ξεκίνα με το Eurodesk. Είναι λοιπόν μια πλατφόρμα που μπορούν και άμεσα να μιλάνε με το Eurodesk και να παίρνουν πληροφορίες. Εμείς αυτή την πληροφορία θέλουμε να ξέρουν οι νέοι, να πάρουν οι νέοι και να μπορέσουν να γνωρίζουν τι δυνατότητες έχουν και τι ευκαιρίες έχουν στην Ευρώπη για σπουδές και για εκπαίδευση σε όλων των βαθμίδων. Είναι γνωστό λοιπόν ότι το Erasmus Plus είναι κυρίως ένα πρόγραμμα και ίσως όπως λένε το πιο δυνατό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους που μπορούν να συμμετέχουν σχολεία από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν όμως και προγράμματα νέων, τα οποία και αυτά θέλουμε να τα γνωρίσουν οι μαθητές. Είναι η λεγόμενη άτυπη εκπαίδευση και θέλουμε σαν Eurodesk εδώ στην Πελοπόννησο, σε συνεργασία με το Δήμο μας και με τους άλλους Δήμους, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους να γνωρίσουν αυτά τα προγράμματα
και να κάνουμε και άλλες πολλές δράσεις. Θα θέλαμε λοιπόν αυτό να συνεχιστεί. Είχαμε την ευκαιρία μέσα από αυτό το διήμερο να έρθουν τα παιδιά, να έρθουν τα σχολεία. Ήταν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο. Θεωρώ ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα, το πρώτο μεγάλο βήμα, θα έχει και συνέχεια. Το Eurotest, όπως σας είπαμε, ελεμονίζουμε μαζί με το Sponsored Casual Lab που στηρίζει το Eurotest εδώ στην Τρίπολη. Ξεκινήσαμε και με τον Δήμο Τρίπολης, ο οποίος μας βοηθά και είναι εδώ δίπλα μας κιόλας, ο Αντιδήμαρχος κ. Μακαρούνης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού της πόλης μας, που δέχτηκε να έρθει κοντά μας και να μιλήσουμε σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη μέρα, τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, με μια συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο, όπως σας είπα, Παιδείας και Αθλητισμού, και νομίζω είναι μια ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση, έναν διάλογο με την νεολαία, με τους μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου της πόλης μας, για κάποια πράγματα, για κάποια θέματα που ίσως σας απασχολούν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την υποστήριξη στη δράση μας Time to Move, που έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων του Δήμου μας, στο δίμερο των δράσεων του Eurodesk, για την ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+, που νομίζω το γνωρίζετε οι περισσότεροι, και του Solidarity Corps. Αλλά νομίζω η αξία είναι εδώ, στην κουβέντα που θα κάνουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τα παιδιά, αν έχουν ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις, κάποιους προβληματισμούς. Ναι, βεβαίως να είμαστε... Να καλωσορίσω και εγώ τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες, μιας και είναι και εκπαιδευτικός, είμαι γυμναστής στο 11ο Δημοτικό Σχολείο. Καλωσορίζω και τους μαθητές και τις μαθήτριες, που βλέπω τις φατσούλες σας και κάποια παιδιά έχετε στο Δημοτικό Σχολείο, που μεγαλώσατε τώρα και είστε έτοιμοι να πάρετε το μέλλον του τόπου. Με χαρά μου ήρθα σε αυτή τη συνάντηση και όσα γνωρίζω, μπορώ να σας απαντήσω. Αν κάποιες ερωτήσεις δεν τις γνωρίζω, γιατί δεν είμαστε όλοι παντογνώστες, θα απευθυνθώ στις υπηρεσίες του Δήμου και θα σας απαντήσω και στα ερωτήματα που έχετε θέσει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακαρούνη. Πραγματικά έχει μεγάλη σημασία που είστε εδώ και νομίζω κάνουμε μια πρώτη επαφή με τους μαθητές μας, με τους νέους μας, και νομίζω θα έχουμε και στο μέλλον και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Τα έργα μπορούν να υπάρξουν μελλοντικά στην πόλη μας για την βελτίωση, για παράδειγμα, η δημιουργία από την Ατόδρομη, η καλυτέρευση των πεζοδρομίων στην Τρίπολη, όπως και πώς μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμβάσουν σε αυτήν την πιο εύκολο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά για την Λατία Αγίου Βασιλείου, υπάρχει ένα χρόνο διάγραμμα. Ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι, ίσως και το Μάιο, να είναι έτοιμη. Αυτό έχει να κάνει σχέση και με την διαμόρφωση και ανάβλαση και των πεζοδρομίων γύρω, αυτά που είναι κάτω από τις καμάρες. Στο Open Mall θα υπάρχουν και ψηφιακές δραστηριότητες για να ενημερώνονται και οι νέοι και κάποια έξυπνα μέρη και παγκάκια. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί να εκτελέσει ένα μεγάλο πρόγραμμα από την Ατόδρομη, το οποίο δεν θα είναι μόνο στον αστό της πόλης, στο μισθό της πόλης, αλλά θα συνδέει και κάποια χωριά. Ήδη έχει γίνει μια διαβούλευση για τη διαμόρφωση της οδός Καλαβρίτων, αυτή που πηγαίνει στο στάδιο, που εκεί θα γίνει ο πρώτος ποδηλατόδρομος, και κάνει και κάποιες άλλες δράσεις όσον αφορά τα πεζοδρόμια. Η κατασκευή των καινούριων πεζοδρομίων γερούν τις προϋποθέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες και έχει ξεκινήσει μια εργολαβία. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ένα μεγάλο τμήμα του πεζοδρομίου που ξεκινούσε και φτάνει στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπως πηγαίνει και στο νοσοκομείο, και ορίσαμε ότι ήταν άμεση προτεραιότητα, και κάποια κομμάτια μέσα στην πόλη. Και το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε υποβάλει προτάσεις για έργα.
για να γνωρίζετε και εσείς τα έργα, δεν τα χρηματοδοτεί όλα ο Δήμος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα. Μετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε προγράμματα που έχουν να κάνουν, που βγάζει η κυβέρνηση, όπως ήταν το Φιλόδημος και τώρα το Τρίτσις. Τα 2,5 τελευταία χρόνια έχουμε πάρει πολλές προτάσεις ως Δήμος για ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήδη έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα αποτυπώνει σε εικονική ψηφιακή μορφή την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου μας και θα συνδέεται με, θα εμπλουτίζεται με ηλεκτρονική μουσική. Ο Δήμος μετέχει στο Δίκτυο Ευθείων Πόλεων της Ευρώπης και είναι από τους μικρότερους Δήμους που μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα.